Χαίρετε. Ένα οδηγητικό vlog. Επειδή στα τελευταία είχα πάλι σχόλια αν είναι ασφαλές που οδηγώ και κάνω βίντεο, βλέπετε, κοιτάω μπροστά και τα δυο μου χέρια είναι στο τιμόνι, κοιτάω μπροστά, κοιτάω τα διπλάνα καθρεφτάκια, το πίσω καθρεφτάκι και η προσοχή μου, η οπτική, είναι στην οδήγηση. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιος έχει ένα συνοδηγό και κάνω μια συνομιλία καθώς οδηγούν, με τον ίδιο τρόπο έχω και εγώ εσάς εδώ συνοδηγούς και μιλάμε. Αυτό το vlog έχει σχέση με ένα από τα προηγούμενα οδηγητικά vlog που είχε τίτλο «Τα καλά του να είσαι μόνος» ή «Να είσαι μόνη». Χαίρομαι πολύ για τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε εκείνο το βίντεο, με την έννοια του και το ότι έχει αρκετές θεάσεις, ξέρω εγώ 7-8 χιλιάδες θεάσεις που σας είχε τελευταία φορά που κοίταξα, αλλά και για το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι σχολίασαν κάτω από εκείνο το βίντεο ότι τους άρεσε το βίντεο, ότι ένιωσαν ότι ταυτίζονται σε ορισμένα σημεία. Αρκετές φίλες έγραψαν ότι ζουν μόνες και το απολαμβάνουν. Υπήρχαν όμως και κάποια σχόλια τα οποία αποτέλεσαν και αποτελούν αφορμή για να γίνει αυτό το δεύτερο vlog ως συνέχεια εκείνου του πρώτου. Καταρχάς, όπως περιγράφουμε με μεγάλη λεπτομέρεια και σε μεγάλη έκταση του προηγούμενου vlog, η αλήθεια είναι ότι εγώ πρώτη φορά ζω μόνη. Δεν είναι από δική μου επιλογή συνειδητή που ζω μόνη για πρώτη φορά, συνέβηκε, αλλά αποφάσισα να αποδεχτώ με χάρη αυτή την πρόκληση της ζωής, το accept gracefully, όπως θα λέγαμε στα αγγλικά, τη νέα συνθήκη και να βρω τρόπους για να μπορέσω να βιώσω καλά αυτή τη συνθήκη, να μην χάσω την ψυχοσυναισθηματική μου ισορροπία και να μην διαταραχθεί η ψυχική και η σωματική μου υγεία. Αυτό φυσικά δεν με κάνει βετεράνα του είδους. Δεν έχω ζήσει πολύ καιρό μόνη παντελώς. Έχω ζήσει πολλά χρόνια μόνη με τα παιδιά, αλλά όπως έχουμε εξηγήσει και στο προηγούμενο vlog, δεν είναι το ίδιο όταν έχεις παιδιά στο σπίτι παρά όταν είσαι μόνος εντελώς. Σε εκείνο το βίντεο από κάτω ήταν κάποια σχόλια τα οποία είναι αξιοσημείωτα και θα σας τα αναφέρω. Ένα-δύο φίλες, μπορεί και τρεις, έγραψαν ότι ήταν γυναίκες ή είναι γυναίκες ναυτικών. Οι γυναίκες των ναυτικών ζουν μια πραγματικά πολύ δύσκολη, απαιτητική ζωή. Μια απαιτητική ζωή στην οποία καλούνται για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου να είναι μόνες στο σπίτι με τα παιδιά, να είναι ως μονογονή δηλαδή, ο σύζυγος να δουλεύει στα καράβια, να μπαρκάρει κάθε φορά για 6 μήνες, για 9 μήνες, για 3 μήνες. Όταν επιστρέφει στο σπίτι, όπως έγραψε χαρακτηριστικά μια φίλη, να είναι σαν επισκέπτης, μέχρι να εγκληματιστεί στη συνθήκη του σπιτιού, έρχεται η ώρα ή ο μήνας ή η μέρα που θα ξαναμπαρκάρει και αυτού και από την αρχή. Θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και κατανόησης προς όλες τις γυναίκες στο ναυτικό μου που παρακολουθούν το βίντεο, γιατί ξέρω ότι έχει αρκετές, και ένα μεγάλο συγχαρητήρια για τη ζωή τους και πώς την βγάζουν πέρα, επειδή όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι και παντρεμένη, να έχεις και άνδρα και να είσαι και μονογονιός ταυτόχρονα και να αντιμετωπίζεις μόνη σου και να γνωρίζεις πώς θα αντιμετωπίζεις μόνη σου τις δύσκολες συνθήκες της ζωής και τις προκλήσεις της ζωής και τις προκλήσεις του μεγαλώματος παιδιών. Και επειδή γνωρίζω και ιστορίες μεγαλύτερων γυναικών, συνήθως οι ναυτικοί συνταξιοδοτούνται όταν τα παιδιά τους έχουν φύγει από το σπίτι. Οπότε οι γυναίκες των ναυτικών ή οι γυναίκες των ανθρώπων που εργάζονται στο εξωτερικό, στην Κύπρο είχαμε αρκετούς τέτοιους ανθρώπους, οικογενειάρχες, οι οποίοι εργάζοντας συνήθως σε χώρες όπως στη Σαουδική Αραβία, στις Αραβικές έλεγαν, σε εκείνες τις αραβικές χώρες που υπήρχε θέσεις εργασίας στον οικοδομικό τομέα και ειδικά μετά την εισβολή, την τουρκική εισβολή του 1974, αρκετοί Κύπροι μετανάστευσαν σε εκείνες τις χώρες για εργασία. Και οι περισσότεροι πήγαν χωρίς την οικογένειά τους και επέστρεψαν κάποια χρόνια μετά, φέρνοντας και στέλνοντας χρήματα όσο καιρό δούλευαν στο εξωτερικό, αλλά και φέρνοντας χρήματα μετά μαζί τους για να στηρίξουν την οικογένειά τους. Και γνώριζα ζευγάρια τα οποία έπρεπε να γνωριστούν ξανά στα 50 ή στα 60, όταν επέστρεφε ο σύζυγος που συνταξιοδοτούνταν από τα ξένα. Τα παιδιά ήδη ήταν μεγάλα, μπορεί να είχαν και εγγόνια.
Και θυμάμαι μια κυρία που κάναμε παρέα, που ήταν γειτόνισσα μου κάπου που έμενα παλιά, η οποία μου έλεγε ότι τον άντρα μου τον γνώρισα για πρώτη φορά όταν τον παντρεύτηκα στα 30 μου και τον γνώρισα για δεύτερη φορά στα 60 μου όταν επέστρεψε. Είναι δύσκολες συνθήκες αυτές και σε καμία περίπτωση εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω και να μπω στα παπούτσια των γυναικών εκείνων. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω 100% να έχω πλήρη ενσυναίσθηση και να μπω στα παπούτσια των γυναικών ή των ανδρών που μένουν μόνοι, κατάμονοι, που δεν έχουν κάνει ερωτικές σχέσεις στη ζωή τους, γιατί υπήρξε ένα σχόλιο που έλεγε ότι μα εσύ κάθεσαι εκεί πέρα και μας λες μισή ώρα στο βίντεο, μας λες για τους πρώην άνδρες σου, μας λες για τα παιδιά σου, μας λες για τους φίλους σου, μας λες για ανθρώπους που έχεις στη ζωή σου και τώρα μάλιστα ίσως και από επιλογή σε μόνη και δεν μας πέλεσαι. Όχι παιδιά, δεν είναι από επιλογή, γιατί θα ντρεπόμουν να ήταν από επιλογή να σας το πω. Και σκέψω ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι παντελώς μόνοι, δεν έχουν συγγενείς, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν κανέναν να τους εκνοιαστεί, δεν έχουν κάνει καν ερωτικές σχέσεις στη ζωή τους, ή δεν έχουν κάνει γάμους, ή δεν έχουν κάνει πράγματα και είναι μόνοι και βιώνουν τη μοναξιά ως κάτι πάρα πολύ οδυνηρό και δύσκολο. Ναι, δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια σας, εάν σας συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρω αν εκείνο το σχόλιο ήταν αυθεντικό. Μου φάνηκε ότι ήταν έτσι ένα σχόλιο λίγο τοξικό σχόλιο, γι' αυτό μπήκε και ο χρήστης εκείνος σε απόκρυψη και υποθέτω ότι θα ήταν κάποιος που είχε μπει παλιότερα σε απόκρυψη και έφτιαξε ένα καινούριο προφίλ και έκανε εκείνο το σχόλιο επίτηδες για να με ενοχλήσει. Δεν μπήκα σε περαιτέρω συζήτηση, μπλόκαρα εκείνο το, έβαλα σε απόκρυψη εκείνο το σχόλιο, γιατί ήταν έτσι λέει πολύ ηρωνικό. Λέει, μας ηρωνεύεσαι τώρα, εσύ που είχες κάνει τόσα, εσύ που είχες ζήσει τόσα, εσύ που είχες παντρευτεί δύο φορές, που είχες κάνει παιδιά, που είχες κάνει το ένα, που είχες κάνει το άλλο κλπ. Και θέλω να πω το εξής. Είναι μεγάλη τύχη σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς. Η μεγαλύτερη τύχη και ατυχία είναι σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, χιλιάδες φορές, το ξαναλέω. Δεν φταίω εγώ αν έχω γεννηθεί στη συγκεκριμένη οικογένεια, ούτε φταίς εσύ αν έχεις γεννηθεί στη σημερινή οικογένεια, όποιος και να είσαι που βλέπεις αυτό το βίντεο. Στη συγκεκριμένη οικογένεια, όποιος και να είσαι που βλέπεις αυτό το βίντεο. Δεν επιλέγουμε συνειδητά. Δεν μπορούν τα έμβρια να επιλέξουν σε ποια οικογένεια θα γεννηθούν. Είναι τυχαίο. Δεν επιλέγουμε. Γεννιέσαι σε μια οικογένεια η οποία έχει συγκεκριμένες συνθήκες. Συγκεκριμένες ψυχολογικές συνθήκες, συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες, συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες, μορφωτικές συνθήκες και συγκεκριμένες πνευματικές συνθήκες. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ευνοημένοι από τους άλλους. Όμως, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γύρουμε πίσω, να βολευτούμε στη δυστυχία μας και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, μίζερα, και να πούμε πω, πόσο άτυχος είμαι, πόσο άτυχη είμαι που με γέννησε αυτή η μάνα, που με γέννησε αυτός ο πατέρας, που όταν ήμουν μικρός, που όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αυτήν και αυτήν και αυτήν την ευκαιρία, που όταν ήμουν μικρή είχα αυτό και αυτό και αυτό το τραυματικό γεγονός. Είναι χάλια η ζωή μου, είναι απέσια η ζωή μου, τίποτα δεν μου βγαίνει, είμαι άτυχος, είμαι άτυχη. Δεν έχω καταφέρει να κάνω τίποτα σπουδαίο, δεν έχω καταφέρει να παντρευτώ, δεν έχω καταφέρει να χωρίσω, δεν έχω καταφέρει να κάνω ερωτική σχέση, δεν έχω καταφέρει να μην κάνω ερωτική σχέση, δεν έχω καταφέρει το ένα, δεν έχω καταφέρει το άλλο. Και εδώ μου έρχεται στο μυαλό ένα σχόλιο που είχε γράψει μια χρήστη, η οποία εννοείται ότι δεν πήγε σε απόκρυψη, ήταν αυθεντικό σχόλιο, η οποία έγραψε, νομίζω στο Facebook κάπου είχε γράψει, «Κυρία Θέκλα, έχω το εξής πρόβλημα. Ζηλεύω πολύ τις γυναίκες που καταφέρνουν συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή τους, όπως το να εργάζονται, να είναι ανεξάρτητες οικονομικά, που να μπορούν να κάνουν το ένα, το άλλο και το παράλληλο, και εγώ δεν τα καταφέρνω στη ζωή μου να κάνω αυτά τα πράγματα. Τι μου συμβαίνει?» Και της απάντησα, «Μήπως ασχολείσαι υπερβολικά με το να ζηλεύεις τις άλλες και δεν ασχολείσαι με το να επιτύχεις εσύ ίδια να κάνεις τα πράγματα που θες να κάνεις στη ζωή σου?» Δηλαδή, αν η ενέργεια μας πάει στο κλαψούρισμα, στο να νιώθουμε μίζερα και στο να ζηλεύουμε τους άλλους, σε καμία περίπτωση αυτή η ενέργεια δεν θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος μας. Και το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση αυτού που λέω. Και επειδή συνειδητά μοιράζομαι κομμάτια της ζωής μου μαζί σας, και ο λόγος που το κάνω, ο βασικός λόγος που το κάνω, είναι για να δείτε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή τους, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν στιγμές χαράς, στιγμές λύπης, έχουν αδικίες, έχουν ευεργεσίες,
όλες οι ζωές είναι παρόμοιες και για να δείτε κιόλας ότι εγώ που είμαι ψυχολόγος δεν έχω τέλεια ζωή. Και δεν θα ήταν κακό να είχα τέλεια ζωή, αλλά δεν έχω τέλεια ζωή και κανείς δεν έχει τέλεια ζωή. Είναι καθαρά για λόγους ουσιαστικότερης σύνδεσης μαζί σας που μοιράζομαι κομμάτια της ζωής μου με εσάς και επειδή κιόλας σας εκτιμώ και θεωρώ ότι από τη στιγμή που εσείς όλοι οι 45 πόσοι χιλιάδες συνδρομητές στο κανάλι και άλλες τόσες 50.000 που μπαίνουν κάθε μήνα μέσα στο κανάλι και βλέπουν τα βίντεο, με τον ΑΒ τρόπο μοιράζεστε κομμάτια της ζωής σας μαζί μου. Θεωρώ ότι από σεβασμό και μόνο οφείλω και εγώ να μοιραστώ κάποια κομμάτια μαζί σας, τα οποία να τα μοιράζουμε προσεκτικά, ώστε να μην σας βλάψω. Δηλαδή, όταν μου συμβαίνει κάτι που με ταλαιπωρεί, ιδιαίτερα την ώρα που με ταλαιπωρεί, δεν θα το μοιραστώ. Γιατί αν είμαι σε μια φάση που νιώθω μίζερα, αν είμαι σε μια φάση που νιώθω χάλια, αν είμαι σε μια φάση που δεν έχω ελπίδα πως θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα, προτιμώ να μην κάνω βίντεο εκείνη τη μέρα. Προτιμώ να μην μοιραστώ τη μιζέρια που μπορεί να βιώνω μαζί σας για να μην σας επηρεάσω αρνητικά. Γιατί ναι, και εγώ έχω μέρες που βιώνω μιζέρια. Ευτυχώς όχι τόσες πολλές πλέον, αλλά όταν ήμουν νεότερη ήταν αρκετές οι μέρες που είχα μιζέρια. Θα έλεγα μισές μέρες είχα μιζέρια, μισές μέρες είχα αισιοδοξία. Γιατί είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο όταν ζει ο άνθρωπος και μέσα στη ζωή του να βιώνει και αρνητικά συναισθήματα όπως αυτό της μιζέριας. Ότι είναι δύσκολη η ζωή μου και είναι δύσκολα τα πράγματα και γιατί δεν έγινε αυτό όπως το ήθελα, γιατί δεν έγινε το άλλο κλπ. Δεν θα φάω αυτό το βίντεο τώρα για να σας πω τις δικές μου δυσκολίες στη ζωή. Όσοι με γνωρίζετε καλά, όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο τακτικά, όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου, έχετε υπόψη σας αρκετά στοιχεία για τη ζωή μου. Δεν θα τα πω τώρα. Δεν θα κλαφτώ για το ότι η ζωή μου είναι δύσκολη, υπήρξε δύσκολη. Θα πω μόνο πως δεν ήταν εύκολη. Όπως εύκολη δεν είναι η ζωή κανενός ανθρώπου ο οποίος ψυχοψάχνεται. Εντάξει. Όταν ψυχοψαχνόμαστε, δηλαδή όταν προσπαθούμε να βρούμε την ψυχική μας υγεία και ισορροπία και προσπαθούμε να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο ψυχολογημένοι άνθρωποι, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο εντός αγωγικών, πιο καλλιεργημένοι ψυχικά άνθρωποι, τότε θα αντιληφθούμε τις δυσχέρειες που έχει η ζωή μας, οι οποίες δυσχέρειες δεν είναι πάντα οικονομικές, δεν είναι πάντα κοινωνικές, δεν είναι πάντα εμφανείς. Εννοείται ότι τα χρήματα είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου, αλλά τα χρήματα σε καμία περίπτωση δεν έρχονται να καλύψουν άλλα σοβαρότατα κενά συναισθηματικής φύσεως και ψυχολογικής φύσεως και πνευματικής φύσεως που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί βλέπω ότι ελάχιστοι άνθρωποι που έχουν δυσκολία οικονομική καταργούνται τη μαύρη τους τη μοίρα ότι είμαι φτωχός, είμαι φτωχή, δεν έχω χρήματα, δεν έχω δικό μου αυτοκίνητο, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο και η ζωή μου θα ήταν καλύτερη αν είχα λεφτά και η ζωή μου θα ήταν καλύτερη αν είχα δουλειά και η ζωή μου θα ήταν καλύτερη αν είχα χρήματα στη διάθεσή μου. Και κλαίγονται και κλαίγονται και κλαίγονται και κλαίγονται. Πάει όλη η ενέργεια τους στο να κλαίγονται πως δεν έχουν λεφτά, πως δεν έχουν χρήματα, πως δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Και φυσικά όλη εκείνη η ενέργεια που πάει χαμένη στο κλάμα δεν μπορεί να διοχετευθεί στο να γίνει ενέργεια που θα τους αποφέρει αυτό που επιζητούν. Μιλούσα αυτές τις μέρες με την Αλέκα την Ιωσηφίδου, τη φίλη η οποία έχει την Mirror Mirror, τη βιοτεχνία που φτιάχνει αυτά τα ωραία ρούχα μου στέλνει και φοράω. Και μιλούσα με την Αλέκα βιντεοκλήση, με πήρε η Αλέκα να μου πει ότι μου στείλει καινούργια ρούχα, περιμένουμε να έρθουν για να φτιάξουμε βίντεο. Και της λέω τι γίνεται τώρα με την κρίση Αλέκα και καθίσαμε γυναίκα προς γυναίκα και μιλούσαμε αρκετή ώρα και μου είπε για τις συνθήκες πώς είναι. Μου είπε είναι μια κατάσταση δύσκολη, έχει μαγαζιά που κινούνται, έχει μαγαζιά που δεν κινούνται, κάποια μαγαζιά δυστυχώς αναγκάστηκαν να κλείσουν, είναι από τους πελάτες της που τους προμηθεύει. Γίνονται ευχάριστα πράγματα όμως, μου είπε, λέω σαν και τι, μου λέει κάποιες βιοτεχνίες οι οποίες έραβαν εκτός Ελλάδος, έραβαν ξέρω εγώ στα Σκόπια για παράδειγμα ή στη Σερβία, τώρα έχουν αναγκαστεί να ανοίξουν στην Ελλάδα και έτσι έχουν ανοίξει θέσεις εργασίας για εργαζόμενες στη Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε τώρα μια γυναίκα η οποία έχει και η ίδια βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τις φίλες της έχουν εκεί αυτή τη βιοτεχνία που έχουν στήσει και η οποία χαίρεται γιατί άλλες γυναίκες, ακούστε, άλλες γυναίκες του κλάδου θα βρουν δουλειά. Και μου λέει είμαι αισιόδοξη, δουλεύω με όση δουλειά έχω, οτιδήποτε μου ζητηθεί το κάνω, δηλαδή δεν θα πω όχι στη δουλειά όσο μικρή και αν είναι και είμαι αισιόδοξη. Αυτή είναι η Αλέκα, η Ιωσηφίδα από τη Mirror Mirror και αυτές είναι οι γυναίκες όπως την Αλέκα,
Θα σας πω για αυτές που γνωρίζω, όπως την Ελένη την Παπαδοπούλα από την Impress Me, που μιλάμε σε όλη τη διάρκεια της κατάστασης αυτής με τον κορονοϊό, η οποία είναι θετική. Εκεί δεν υπάρχει οικονομική ρευστότητα, όμως εμείς προσπαθούμε, εμείς εργαζόμαστε, εμείς είμαστε τυπικοί και περιμένουμε ότι θα έχουμε ανταπόδοση στο μέλλον. Για να έχει ένας άνθρωπος μία οικονομική ευχέρεια, χρειάζεται να δουλέψει σκληρά. Και να δουλέψει σκληρά όχι μόνο με την έννοια ότι έχει δουλειά και δουλεύει σκληρά σε αυτή τη δουλειά, αλλά να δουλέψει και σκληρά προκειμένου και να εφεύρει δουλειά για τον εαυτό του. Οποιοδήποτε κάθεται και κλαίγεται, δεν θα κάνει, δεν θα βρει ούτε δουλειά, ούτε λεφτά. Θα προκαλέσει πονοκέφαλο σε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν σκληρά, τους οποίους θα ζηλεύει αδίκως. Εντάξει. Λοιπόν, η μιζέρια είναι καθαρά ψυχολογική κατάσταση. Αποφασίστε όσοι μιζεριάζετε, που είστε λίγοι, δεν είστε πολλοί, πώς θέλετε να ζήσετε τη ζωή σας. Ξοδεύοντας την ενέργεια σας στο να κλαίγεστε που είστε τόσο άτυχοι, ή ξοδεύοντας την ενέργεια σας στο να βρίσκετε τους τρόπους που να γίνει η ζωή σας καλύτερη. It's up to you. Έχει να κάνει με εσάς αυτό το πράγμα. Γιατί γνωρίζω τις ζωές πολλών ανθρώπων οι οποίοι χρειάστηκε να ξεκινήσουν ξανά και ξανά από το μηδέν. Που μπορεί μια οικονομική κρίση, όπως τώρα με την πανδημία ή με την οικονομική κρίση προηγουμένως, μπορεί μια συνθήκη, ένας πόλεμος, μια κατάσταση απρόβλεπτη και απρογραμμάτιστη να έρθει και να τους χαλάσει την εργασία τους, να χάσουν τα εισοδήματα τους και τα αποκτήματα τους, να χάσουν τα σπίτια τους, να χάσουν τις επιχειρήσεις τους και να πρέπει να ξαναρχίσουν από το μηδέν. Στην Κύπρο είχαμε 200.000 πρόσφυγες το 1974, πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, οι οποίοι ξεκίνησαν ξανά από το μηδέν και πολλοί από αυτούς σήμερα είναι από τους πιο επιτυχημένους οικονομικά ανθρώπους στην Κύπρο, παρόλο που έπρεπε να ξαναξεκινήσουν από το μηδέν. Είναι όλα εδώ. Είναι όλα εδώ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τη μοναξιά και το δεν έχω φίλους και δεν έχω κανέναν να γνιαστεί για μένα και μεγαλώνω σε ηλικία και δεν έχει κάποιον άνθρωπο να έρθει να με δει αν είμαι καλά, αν μου τύχει κάτι και δεν θα με ψάξει κανείς κλπ. Έχω να πω το εξής. Σήμερα έχουμε τα τηλέφωνα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν και τα γράφουν αυτά σχόλια κάτω από το βίντεο. Άρα έχετε είτε tablet είτε κινητό τηλέφωνο, έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορείτε, έστω κι αν ζείτε μόνοι σας, να διατηρήσετε καθημερινές επαφές με 2-3 ανθρώπους. Νομίζω πως μπορείτε να βρείτε 2-3 ανθρώπους αγαπητικούς, είτε είναι συγγενείς σας, είτε είναι φίλοι σας, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται και προσπάθεια, χρειάζονται και επένδυση οι ανθρώπινες σχέσεις. Να επενδύσουμε σε φιλίες. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε για τις φιλίες προλίγο, τη φιλία προλίγων ημερών. Πώς μπορώ να είμαι ικανή για να έχω φιλίες? Χρειάζονται χρόνο, ενέργεια και τελευταία απ' όλα χρήμα. Γιατί ακούω συχνά και αυτό, δεν έχω φίλες, δεν έχω λεφτά εγώ για κοινωνική ζωή. Έχεις λεφτά όμως να έχεις συνδρομή στο ίντερνετ και να μπαίνεις να γράφεις κάτω από το βίντεο «Δεν έχω λεφτά για κοινωνική ζωή» και εσύ έχεις λεφτά και γι' αυτό έχεις κοινωνική ζωή. Εφόσον έχεις συνδρομή και μπαίνεις στο ίντερνετ και γράφεις, εφόσον μπαίνεις στο διαδίκτυο, μπορείς να διατηρήσεις την κοινωνικότητα σου με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε παρόμοια συνθήκη με σένα, να μην έχουν χρήματα να πάνε για ένα καφέ έξω, να μην έχουν χρήματα να πάνε για ένα φαγητό έξω, να μην έχουν χρήματα να πάνε για ένα δείπνο, αλλά να έχουν χρήματα για να μιλήσουν με βιντεοκλήση ή να έχουν χρήματα για να πάει ο ένας στο σπίτι του άλλου να πιούν ένα καφέ. Λοιπόν, με ενοχλεί η μιζέρια. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί και μου σπάει τα νεύρα. Και δεν είναι επιλογή ζωής για μένα αυτή. Και δεν θέλω να είναι ούτε για εσάς επιλογή ζωής η μιζέρια. Και ξαναλέω, δεν θα σας πω δικές μου εμπειρίες. Υπήρξαν φάσεις στη ζωή μου και το 2001 και το 2011, οι δύο έτσι πολύ ισχυρές, δεν θα μιλήσω για αυτές εκτεταμένα, στις οποίες ξαναξεκίνησα από το μηδέν. Και μπορείτε κι εσείς να ξαναξεκινήσετε από το μηδέν. Και όσον αφορά την οικογένεια από την οποία προέρχεται κανείς, γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά να μην έχουν την οικονομική αρρωγή της οικογένειας τους, που μπορεί η οικογένεια τους να ήταν εχούμενη, προκειμένου να έχουν την ελευθερία τους. Είναι όλα στο μυαλό. Δεν μαλώνω κανέναν, δεν αποπέρνω τους ανθρώπους που είναι σε μια κατάσταση αβοηθησίας και παρέτησης, ψυχολογικής παρέτησης. Υπάρχει μάλιστα και
περιγραφή αυτού του φαινομένου που ονομάζεται Learned Helplessness, το φαινόμενο της μαθημένης αβοηθησίας. Δηλαδή μαθαίνει ο άνθρωπος τον εαυτό του ότι είναι αβοήθητος και πιστεύει πως είναι αβοήθητος και έτσι δεν κάνει τίποτα για να βοηθήσει τον εαυτό του να καλυτερεύσει τις συνθήκες της ζωής του και παραμένει εκεί να κλαίγεται πως δεν τον βοηθάει κανένας, να κλαίγεται πως δεν έχει διέξοδο από τα προβλήματά του, ενώ στην πραγματικότητα οτιδήποτε θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος δεν το κάνει γιατί είναι απασχολημένος με το να κλαίγεται. Δεν λέω ότι θα βρούμε τον έρωτα της ζωής μας με το να προσπαθήσουμε. Δεν λέω ότι θα γίνουμε εκατομμυριούχοι με το να προσπαθήσουμε, αλλά να έχουμε καλύτερες συνθήκες ζωής, να καλλιεργήσουμε την απαραίτητη κοινωνικότητα και να νιώσουμε την ασφάλεια ότι μιλάω καθημερινά με 2-3 ανθρώπους, οπότε αν μου στείλουν το πρωί μήνυμα πώς είσαι, τι κάνεις και εγώ δεν απαντήσω θα ανησυχήσουν, μπορούμε να το επιτύχουμε. Εντάξει. Και αν ξοδεύουμε το χρόνο μας να προσπαθούμε να κάνουμε τη δική μας τη ζωή καλύτερη παρά να ζηλεύουμε για τη ζωή άλλων που νομίζουμε πως είναι καλύτερη από τη δική μας, που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα πως θα μπορούσαμε εμείς να διαχειριστούμε αυτή τη ζωή αν την είχαμε στα χέρια μας. Εντάξει, δηλαδή θα αντιστρέψω την κουβέντα και θα πω, ξέρεις, αν είχα εγώ τη δικιά σου ζωή με το τσαγανό που έχω και με τη μαχητικότητα που έχω, που εγώ αποφασίζω να έχω τσαγανό και εγώ αποφασίζω να έχω μαχητικότητα, θα την γύριζα ίσα πάνω τη ζωή σου, θα την άλλαζα 180 μοίρες τη δική σου τη ζωή και μπορεί να σου λέγω όποιος και αν είσαι, όποιος και αν είσαι, μιλάω γενικά και θα σου έλεγα, μπορεί και εγώ, θα σου άρεσε να έρχομαι να σου έλεγα αν εμένα με είχε γεννήσει εκείνη η οικογένεια και αν εγώ είχα αυτή την πρίκα, την γενετική κλπ. Θα μπορούσα να φτάσω πολύ πιο ψηλά από που την έχεις καταντήσει εσύ τη ζωή σου. Που αντί να προσπαθείς να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη, κλαίγεσαι δημοσίως και προσπαθείς να κάνεις τους ανθρώπους να νιώσουν ενοχές για τα πράγματα που με πολλούς κόπους έχουν επιτύχει. Τι σημαίνει έχει ανθρώπους που δεν έκαναν σχέσεις? Δεν ρίσκαρες να κάνεις σχέσεις? Δεν ρίσκαρες. Γιατί δεν ρίσκαρες? Για να μην πονέσεις. Δεν πόνεσες. Άρα παράτα μας ότι εμείς κάναμε σχέσεις. Γιατί εμείς πονέσαμε. Γιατί εμείς λαβωθήκαμε. Γιατί εμείς χτυπηθήκαμε. Όλοι, πολλοί, όλοι όσοι έχουμε κάνει σχέσεις. Γιατί έχουμε φάει τα μούτρα μας. Γιατί έχουμε στραπατσαριστεί. Γιατί έχουμε νιώσει την απόρριψη, έχουμε νιώσει τον πόνο, έχουμε νιώσει την αδυναμία, την τρομερή αδυναμία του να είσαι εξαρτημένος από κάποιον άνθρωπο στις συνεξαρτητικές μας σχέσεις κλπ. Εσύ καλά την είχες που ήσουν προστατευμένος ή προστατευμένη. Τι παράπονο έχεις τώρα πως εμείς κάναμε σχέση και εσύ δεν έκανες? Σας έκανες. Είχες πρόβλημα και δεν μπορούσες να κάνεις σχέσεις. Είχαμε και εμείς κάποιοι από εμάς πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε σχέσεις. Και πήγαμε και λιώσαμε στους καναπέδες των ψυχολόγων να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και δουλέψαμε σκληρά για να πληρώσουμε τους ψυχολόγους. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Δεν απορρίπτω τους ανθρώπους αυτούς, αλλά είναι κρίμα να ξοδεύουμε την ενέργεια μας στο να κλαιγόμαστε και να μην βάζουμε αυτή την ενέργεια να την τροχιοδρομούμε σε μια συνθήκη στην οποία να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Και θα σας υπενθυμίσω ξανά και ξανά και ξανά, όπως έχω κάνει πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχουν και δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και ψυχολογικής στήριξης και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ή δωρεάν ή με πολύ χαμηλή, με πολύ χαμηλά, με 3 ευρώ ή με 6 ευρώ, ξέρω, να πάει κάποιος στο ψυχολόγο. Στην ιστοσελίδα μου υπάρχει το άρθρο δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Ελλάδα και Κύπρο και υπάρχει και ανάλογο βίντεο στο κανάλι που στην περιγραφή αυτού του βίντεο υπάρχει το άρθρο. Ψάξτε να δείτε, να πάτε. Αν δεν θέλετε εσείς να πληρώσετε ψυχολόγο και θέλετε να πάτε δωρεάν στο ψυχολόγο, γιατί θα μου πείτε, μα δεν έχουμε χρήματα εμείς όπως είχες εσύ. Ναι. 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 Το αν είχα ή αν δεν είχα, εγώ το ξέρω. Τι θα κάτσω να κλαφτώ τώρα. Λοιπόν, αν θέλετε να πάτε κάπου με λίγα χρήματα, μπείτε εκεί και πάτε. Κάντε κάτι για το πρόβλημά σας. Επιλύστε το πρόβλημά σας. Επιλύστε το, εάν το θεωρείτε πρόβλημα. Και μην τα βάζετε με έναν άνθρωπο που βγήκε να πει 2 κουβέντες. Τι 2 κουβέντες βγήκα να πω με εκείνο το βίντεο? Ότι πρώτη φορά στη ζωή μου ζω μόνη και ότι προσπαθώ αυτό που ζω μόνη να το κάνω καλύτερο. Και είπα κάποιους τρόπους με τους οποίους προσπαθώ να το κάνω καλύτερο και τους είπα μπας και βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι που αν μη τι άλλο όπως εμένα. Μπορεί να βρέθηκαν στη συνθήκη ξαφνικά στη ζωή τους να είναι μόνοι. Εντάξει. Ή θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιους βετεράνους που είναι μόνοι να σκεφτούν ίσως κάποιους τρόπους που να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν για να είναι καλύτεροι. Για καλό το έκανα το βίντεο. Δεν το έκανα ούτε για να σας
δεν ευτώ ότι παντρεύτηκα δύο φορές και έχω δύο πρώην άντρες, ούτε ότι έχω δύο παιδιά, ούτε ότι έχω γράψει τόσα βιβλία, ούτε ότι έχω κάνει τόσες μετακομίσεις. Δεν έχω ανάγκη να πενευτώ για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι για πένεμα αυτά τα πράγματα. Η ζωή του καθενός είναι η πορεία του. Η ζωή του καθενός είναι μια διαδρομή την οποία δεν μπορούν να καταλάβουν οι απ' έξω, όσο και αν μιλήσει για αυτή. Δεν μπορούν. Δεν μπορείς να μπεις μες στα παπούτσια του άλλου. Όπως εγώ δεν μπορώ να μπω μέσα στα δικά σας παπούτσια, έτσι κι εσείς δεν μπορείτε να μπείτε στα δικά μου παπούτσια. Μπορώ όμως εγώ να σας πω μερικά πράγματα από τη δική μου και κλινική αλλά και προσωπική πείρα. Και να σας πω αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα που θέλω να βγάλω μέσα από αυτό το βίντεο είναι ότι αν δεν προσπαθήσεις, αν δεν γονατίσεις πάνω στα προβλήματα σου και βάλεις όλες σου τις δυνάμεις για να επιλύσεις τα προβλήματα, δεν επιλύγονται από μόνα τους. Και αν καταφέρεις να κάνεις κι άλλους ανθρώπους να νιώθουν μίζερα για τον εαυτό τους επειδή νιώθεις κι εσύ μίζερα, δεν θα νιώσεις λιγότερο μίζερα. Απλώς περισσότεροι άνθρωποι θα νιώθουν μίζερα. Εμένα η άποψή μου είναι γιατί να μην νιώθουμε περισσότεροι άνθρωποι ευχάριστα, γιατί να μην νιώθουμε περισσότεροι άνθρωποι χαλαρά, γιατί να μην νιώθουμε περισσότεροι άνθρωποι αισιόδοξα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να έχετε την αγάπη μου. Σας χαιρετώ, φίλοι. Με αγάπη.